Ο Γιάννης Αγγελόγλου είναι καπνιστής εδώ και 40 χρόνια. Έφτασε να καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα. Ώσπου για λόγους υγείας αποφάσισε να δοκιμάσει μια αναλλακτική λύση. Βγαίνοντας το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μου ήρθε η ιδέα να κάνω μια προσπάθεια να δω αν μπορώ να το κόψω. Πόσο καιρό το χρησιμοποιείτε? Το χρησιμοποιώ 2,5 μήνες ακριβώς. Και δεν έχω βάλει τσιγάρο στο στόμα μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πρώτα άρχισε να βελτιώνεται η αναπνοή μου, να μην μυρίζω περισσότερο, ο χώρος μου να διατηρείται καθαρός από το τσιγάρο που κάμιζα παλαιότερα, στο σπίτι επίσης, και δεν ενοχλώ τους δίπλα μου. Άρχισα να έχω όσφρηση πλέον και γεύση που δεν τα είχα με το τσιγάρο. Και πιστεύω ότι όσο το συνεχίζω αυτό το πράγμα θα είμαι πολύ καλύτερα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μία ηλεκτρονική συσκευή. Για κάποιους θεωρείται και gadget. Είναι πολύ καινούριο προϊόν στην αγορά, στην ελληνική τουλάχιστον, και ήρθε για να ανατρέψει τα δεδομένα στο χώρο του καπνίσματος. Πάνω από 250.000 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το συγκεκριμένο αποτελείται από δύο μέρη. Όλα τα τσιγάρα τα ηλεκτρονικά αποτελούνται από δύο μέρη. Η μπαταρία του και ο ατμοποιητής του, το πάνω μέρος. Το τσιγάρο θεωρείται, το ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρείται ένας εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος. Βοηθάει τον καπνιστή σε πρώτη φάση να μειώσει και αν φυσικά και ο ίδιος το θέλει, να το κόψει το τσιγάρο. Μπορεί αυτό το νέο προϊόν να κερδίζει συνεχώς τον κόσμο, στην επιστημονική κοινότητα όμως έχει ανοίξει συζήτηση για το κατά πόσο θεωρείται φάρμακο και αν έχει τις ίδιες επιπτώσεις με το κλασικό τσιγάρο. Το κλασικό τσιγάρο είναι ένα αρκετά προς το παρόν αμφιλεγόμενο θέμα, διότι δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νομοθεσία του 2008 που το κατατάσσει στις φαρμακευτικές ουσίες αρμοδιότητας του ΕΟΦ. Και ως τέτοιες θα πρέπει να περνάνε από αδιαδότηση του ΕΟΦ. Εσείς γιατί το απαγορεύσατε? Δεν απαγορεύσαμε την κυκλοφορία. Δεν είμαστε εναντίον του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και να σας πω και την προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι ανάμεσα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στο κανονικό τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο σαφώς είναι λιγότερο βλαβερό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένας εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος. Όπως είπα και στην αρχή, είναι μία μέθοδος η οποία βοηθάει τον καπνιστή στην αρχή να το μειώσει και σταδιακά αν θέλει να κόψει εντελώς το κάπνισμα. Είναι μία μέθοδος που μπορεί να την χρησιμοποιήσει άνετα και άφοβα ο κάθε καπνιστής, διότι σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε πριν σε σχέση με το κλασικό τσιγάρο. Είναι άοσμο, δεν μυρίζει. Τι λέει για το θέμα αυτό ένας ενεργός χρήστης του ηλεκτρονικού τσιγάρου? Πιστεύω ότι για μένα προσωπικά βγήκε για να με σώσει. Γιατί πλέον δεν μπορούσα. Όποιες προσπάθειες και να έκανα να κόψω το τσιγάρο δεν μπορούσα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι έχω καταπολεμήσει το τσιγάρο και θα συνεχίσω με αυτό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο σίγουρα είναι λιγότερο βλαβερό από το κλασικό. Όπως όμως επισημαίνουν γιατροί και έμποροι, το προϊόν αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο τους καπνιστές.